ως απόδειξη ότι ο μύθος για καθυστέρηση της κυβέρνησης καταραίει, ερμήνευσε τις προχθεσινές δηλώσεις της Καγκελαρίου της Γερμανίας ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού. Στο περιθώριο επίσκεψης του στις ΣΠΕ συνεργασίας στο ΚΙΙ Λάρνακας, ζήτησε εξηγήσεις για τις θέσεις αυτές από τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Πόσο λοιπόν μας έχει βοηθήσει με αυτές τις, όπως έλεγε, επαφές τις οποίες έκαμνε, με δεδομένες, επαναλαμβάνω, τις θέσεις τις οποίες διατυπώνει σήμερα η κυρία Μέρκελ. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής τον αγνοούν παντελώς. Από πλευράς Νίκο Αναστασιάδη και Δημοκρατικού Συναγερμού δεν υπήρξε απάντηση. Ο Άνδρος Κυπριανού επιτέθηκε εξάλλου και κατά του Γιώργου Λιλίκα με αφορμή τη δήλωση περιουσίας και τον κατηγόρησε ότι δεν κατέθεσε τα στοιχεία των εταιριών με τις οποίες είναι συνδεδεμένος. Βέβαια το γεγονός παραμένει. Ο κύριος Λιλίκας παρουσιάζεται να έχει περιουσία μερικών εκατομμυρίων. Ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο με την πολιτική, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορεί να αποκτήσει τέτοια περιουσία. Το σχόλιο και τα υπονοούμενα του κυρίου Άνδρου Κυπριανού είναι ανέντιμα και ανήθικα. Ανέμενα περισσότερο ήθος από τον κύριο Κυπριανού. Δυστυχώς έκανα λάθος. Εάν έχει το θάρρος ο κύριος Κυπριανού, ας πει ευθαρσώς τι υπονοεί. Και προκάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ να απαντήσει κατά πόσο είχε προσωπικό ή οικογενειακό όφελος από πρόσωπα ή εταιρείες που είχαν σχέση με την κυβέρνηση.